Λέγομαι Ηλιάκος Βασίλης, κατοικώ στο Ξυλόκαστρο και είμαι ένας από τους ελάχιστους επαγγελματίες κατασκευαστές παραδοσιακών καγιάκ διεθνώς. Είμαι αυτοδίδακτος όσον αφορά την κατασκευή των καγιάκ, με τα οποία άρχισα να ασχολούμαι από το 2000, συλλέγοντας πληροφορίες και βιβλιογραφία από συγκεκριμένα ναυτικά μουσεία και συλλογές του εξωτερικού, όπου διατηρούνται τα αναπομείνατα παραδοσιακά καγιάκ. Ενώ έχω εμπειρία κατασκευής μικρών σκαφών, κυρίως στεφόρων, από την αρχή της δεκαετίας του 80. Θα σας κάνω μια μικρή περιγραφή των τριών τύπων καγιάκ που παρουσιάζονται εδώ, τα οποία είναι αντίγραφα των παραδοσιακών καγιάκ που χρησιμοποιούσαν εδώ και 2.000 χρόνια τουλάχιστον οι ηθαγενείς κάτοικοι των περιοχών του Αρκτικού κύκλου. Συγκεκριμένα, θα αρχίσουμε την περιγραφή από ένα καγιάκ των Αλεούτιων νήσων που βρίσκονται στο βόρειο Ειρηνικό ωκεανό ανοιχτά της Αλάσκας και νοτιότερα του Βερίκιου Πορθμού που χωρίζει την Αμερικάνικη Ήπειρο από την Ανατολική Σιβηρία. Το εν λόγω καγιάκ είναι μονοθέσιο, υπάρχουν όμως σε αυτή την περιοχή και διθέσια αλλά και τριθέσια. Επάνω στο κατάστρωμα της πλώρης βλέπετε ζωγραφισμένα τελετουργικά σύμβολα της δημιουργίας και των πνευμάτων της θάλασσας και του ουρανού των Ιθαγενών Αλεούτιων, οι οποίοι είχαν σαμανιστική θρησκεία. Επίσης η μορφή της πλώρης έχει σχήμα φάλαινας για τους ίδιους τελετουργικούς λόγους. Οι Ιθαγενείς κατασκεύαζαν μόνο το καγιάκ στα μέτρα του σώματός τους. Σε αυτό το άνοιγμα κάθεται ο κοπηλάτης, έχοντας έτσι χαμηλά το κέντρο βάρους του για περισσότερη σταθερότητα. Η κατασκευή του σκελετού αρχίζει από τις κουπαστές, επάνω στις οποίες προσαρμόζονται τα στραβόξυλα, στα οποία δένονται με νήμα η καρίνα, η κατά μήκος ενισχύσης γάστρας και τα ζυγά του καταστρώματος. Κατόπιν ο σκελετός καλύπτεται με βαμβακερό καμβά, παλιότερα με δέρμα φώκιας και αδιαβροχοποιείται με βερνίκι ή ελαιόχρωμα. Όπως είδαμε, εδώ κάθεται ο κοπηλάτης έχοντας τα πόδια του μέσα στο καγιάκ και χρησιμοποιεί μια ειδική αδιάβροχη ποδιά, η οποία προσαρμόζεται στη μέση του και γύρω από το στεφάνι του ανοίγματος, έτσι ώστε να κρατά το εσωτερικό του καγιάκ στεγνό. Το σημείο που κάθεται υπάρχουν επιπλέον ξύλινες ενισχύσεις δεμένες στο σκελετό, ώστε να αποφεύγεται η άμεση επαφή του κοπηλάτη με το εξωτερικό κάλυμα του καγιάκ. Σε αυτού του τύπου το καγιάκ το κατάστρωμα έχει μορφή ανοιχτού λάμδα για να διώχνουν τα νερά, διότι η περιοχή δράσης του είναι συνήθως κυματώδης. Η χρήση των αλαιότιων καγιάκ, όπως και των άλλων δύο τύπων που παρουσιάζονται εδώ, είναι για θύρευση φώκιας, θαλάσσιων λεόντων, φάλαινας, θαλάσσιων πτηνών, αλλά και αλίας μικρών και μεγάλων ψαριών. Αυτό είναι το κουπί που χρησιμοποίησαν οι Αλεούτιοι, το οποίο είναι κατασκευασμένο από σύνθεση μαλακών και σκληρών ξύλων για μεγαλύτερη ακαμψία. Υπάρχουν και πιο εύκαμπτα κουπιά από μονοκόμματο ξύλο. Η μορφή της παλάμης, όπως βλέπετε, είναι από μια πλευρά σχεδόν επίπεδη, ενώ από την άλλη προεκτείνεται το νεύρο του στελέχου σχεδόν ως τη μέση της παλάμης, δίνοντας περισσότερη στιβαρότητα. Προχωράμε τώρα στο καγιάκ του κόλπου Μακένζι. Αυτός ο τύπος καγιάκ κατασκευάζεται στο τέλος του 19ου αιώνα από τους ηθαγενείς της περιοχής των εκβολών του ποταμού Μακένζι στα βόρεια σύνορα Καναδά-Αλάσκας. Οι πολυάριθμες φυλές που ζούσαν στην περιοχή δυστυχώς εξαφανίστηκαν από επιδημίες που μετέφεραν οι άπικοι Ρώσοι και Αμερικάνοι που κυνηγούσαν φώκες στην περιοχή. Οι ηθαγενείς δεν είχαν τα ανάλογα αντισώματα για να καταπολεμήσουν τους ιούς που μετέφεραν οι άπικοι και χάθηκαν σχεδόν όλες οι φυλές της περιοχής. Ο σκελετός του παρόντος καγιάκ έχει στραβόξυλα από κλαδιά σχήνου που είναι πολύ ευλίγιστα και ανθεκτικά λόγω της ρητίνης του που αντιστέκεται στα παράστα. Οι ηθαγενείς χρησιμοποιούσαν κλαδιά της τοπικής ιτιάς του ποταμού Μακένζι. Η διαφορά με τα παλιά καγιάκ όπως και τους άλλους δύο τύπους καγιάκ που κατασκευάζω είναι μόνο στο κάλυμα το οποίο είναι από βαμβακερό καμβά, το οποίο όμως χρησιμοποιούν στις μέρες μας και ελάχιστοι ηθαγενείς κατασκευαστές, αφού είναι πιο ανθεκτικός και αδιάβροχος από το δέρμα της φώκιας. Το χαρακτηριστικό αυτού του καγιάκ είναι το σχήμα της πλώρης και της πρίμης, που είναι ίδιες οι κατασκευασμένες από χοντρύτερα κλαδιά και έχει μάλλον συμβολικό χαρακτήρα, αν και οι γνώμες των ειδικών διήστανται.
Το σχήμα της γάστρας είναι σχεδόν ημικυκλικό και μοιάζει αρκετά με το καγιάκ των αλεούτων. Εδώ είναι το καγιάκ των αλεούτων. Εδώ βλέπουμε ένα καγιάκ της Νότιας Ιρλανδίας, το οποίο το σχήμα έχει αντιγραφεί πολύ από τους πρόσφατους εργοστασιακούς κατασκευαστές των πλαστικών καγιάκ θαλάσσης. Η μορφή της γάστρας είναι σαν ανοιχτό V αντίθετα με τα προηγούμενα δύο που έχουν ημικυκλικό σχήμα. Το σχήμα της γάστρας αυτό το καγιάκ τα κάνει πιο σταθερά στο κύμα και πιο γρήγορα στο πλανάρισμα με τον καιρό πρίμα. Ο σκελετός τους είναι επίσης κατασκευασμένος όπως και στα προηγούμενα, αλλά πιο απλώς, με δύο μόνο κατά μήκος ενισχύσεις γάστρας σε κατέρραχνη της καρίνας. Το κουπί έχει παλάμες με τομή σχήματος ατρακτοειδούς, ίδιες και από τις δύο πλευρές, οπότε όπως και να το κρατάει ο κοπηλάτης δεν έχει καμία διαφορά. Και αυτό το κουπί, όπως και των αλεούτιων, είναι κατασκευασμένο από σύνθεση σκληρών και μαλακών ξύλων, τα οποία κατασκευάζω όμως και κουπιά από μονοκόμματο ξύλο. Στις άκρες έχω χρησιμοποιήσει σκληρά ξύλα, ενώ δηλαδή χρησιμοποιούν κόκαλο για να αντέχει στα χτυπήματα στον πάγο όταν βγαίνουν στην ακτή. Αυτό το ξύλινο ψαράκι που βλέπετε ή μια μικρή φώκια που βάζουν θαγενείς υπήρχε και στα παλιά καγιάκ των Γρυλανδών και ήταν μια καλή τύχη, για καλή τύχη στη θύρευση το ψάρεμα, όπως και η διακοσμητική αποστάτηση των ημάντων του καταστρώματος όπου έδαιναν διάφορα αντικείμενα. Στο καγιάκ των Αλεούντιων έδαιναν μια πέτρα από την περιοχή τους που τους έδινε στην έδινε η γυναίκα τους σαν φυλακτό για καλή τύχη και σίγουρη επιστροφή στην οικογένεια, αφού οι συνθήκες της θάλασσάς τους ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες. Αυτό είναι ένα καναδικό κανό, σαν αυτά που χρησιμοποιούσαν οι άπικοι της Βόρειας Αμερικής στις λίμνες και στα ποτάμια στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Είναι η εξέλιξη του κανό των Ινδιάνων, τα οποία ήταν κατασκευασμένα από φλούς του δέντρου Σιμίτα, που αυθονεί σε εκείνες τις περιοχές. Το κανό είναι κατασκευασμένο από ξύλινα πιχάκια ενωμένα και ενισχυμένα με στραβόξυλα από έλατο ή πεύκο και ντυμένα με βαβακερό καβά που διαβροκοποιείται με βερνίκι ή ελαιόχρωμα. Έχει δύο κουπιά μονής παλάμης για δύο κοπηλάτες, εκ των οποίων ο ένας κάθεται στην πλώρη και ο άλλος στην πρίμη, επάνω σε πάγκους από κανάβινο σκηνή. Το κανό είναι κατάλληλο για λίμνες ή ποτάμια με ήρεμα ή άγρια νερά και είναι σταθερό και εύκολο στη χρήση αναλόγως βέβαια και την εμπειρία των κοπηλατών. Ας προχωρήσουμε τώρα στο τελευταίο σκάφος που παρουσιάζω εδώ. Αυτός ο τύπος σκάφους που πρωτοσχεδιάστηκε από τον Γερμανό Johann Klepper στις αρχές του 20ου αιώνα δεν είναι παραδοσιακό καγιάκ. Θεωρείται όμως κλασικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως κανό, αν κοπηλατείται με κουπιά μονής παλάμης γονατιστή, είτε ως καγιάκ, αν κοπηλατείται με κουπί διπλής παλάμης καθιστή, αλλά και ως εστιοφόρο, αφού πληρεί τις προϋποθέσεις και για εστιοπλοεία, με δυνατότητα πλεύσης και αντίθετα στον άνεμο με γωνία 45 μοίρες. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε και τις δύο κινητές καρίνες που έχει δεξιά και αριστερά. Το τιμόνι του κινείται με μικρά σχοινιά που καταλήγουν στα πόδια του χρήστη, έτσι ώστε να είναι ελεύθερα τα χέρια του για τη λειτουργία του ιστίου.
Με αυτού του τύπου την ιστιοφορία τύπου Λατίνη είναι πολύ απλό και εύχριστο αυτού του τύπου σκάφους.